σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές ορέξεις του καθενός, αυτό δεν χρήζει καταγγελίας, χρήζει γιατρού, χρήζει κανονικά παρακολούθησης, συνεδριών, βεβαίως καταγγελία, βεβαίως όταν συμβεί πρέπει να λέγεται. Αλλά εδώ εγώ πάντα θα κρατάω, χωρίς να θέλω να προστατεύσω κανέναν, πάντα, όπως το είπε και ο Πρόεδρος, το τεκμήριο της αθωότητας. Καταλαβαίνουμε όμως ότι τόσοι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε για αυτούς τους ανθρώπους, κάτι έχει συμβεί. Άρα εδώ πρέπει να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Αλλά αυτή η κυβέρνηση, δυστυχώς, έχει πελατεία στην Εκκλησία, δεν έχει στη θέατρο. Δεν έχει ακουστεί ποτέ η λέξη θέατρο ή μουσική σκηνή τους τελευταίους αυτούς μήνες του δευτερότριτου lockdown. Αυτό το δευτερότριτο. Πότε ξεκίνησε αυτό το τρίτο lockdown, δεν έχω καταλάβει. Πότε τέλειωσε το πρώτο. Κάτι έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα. Το καταλαβαίνω ότι είμαστε οι παραστατικές τέχνες μέρη τα οποία δημιουργούν υπερμεταδόσεις. Καταλαβαίνω τον φόβο. Ναι, αλλά ρε παιδιά, πείτε τη λέξη θέατρο. Δεν είναι κακό. Okay. Το μόνο που ακούσαμε είναι από τον κύριο Σύψα. Να κάνω και λίγο χιούμορ. Πέτσας και Σύψας είναι σαν φυλακισμένοι λίγο μου κάνουν. Βγαίνουν διαρκώς κάποιοι παράνομοι και μιλάνε για μας με έναν τρόπο. Ή δεν μιλάνε για μας. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Παρένθεση, το αστείο το βγάζω. Μπορεί να ενοχλήσει κάποιους. Εντάξει, το βγάζω. Το καταλαβαίνω. Είναι μη πολιτικά λίγο ρεκτ. Αλλά ο κύριος Σύψας είπε ότι είμαστε μη απαραίτητες δομές. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Λες και ο κύριος Σύψας δεν άκουσε ποτέ μουσική. Δεν άκουσε Τάνια Ζανακλείδου, ρε Σύψα. Δεν είδες κάποια διαδικτυακή παράσταση. Κάποια ταινία δεν είδες, ελληνική, που παίζει ο Στάνκοβλου. Δεν είδες κάποια, κάτι που αγγίζει την τέχνη. Κάποιος πίνακας δεν πέρασε μπροστά από το λάπτοπ σου. Ήταν όλα μόνο οι επιδημιολογικές αναλύσεις της Επιτροπής. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για το χώρο μας ζωφερά, ότι είμαστε σκαίοι, ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε πόρνοι και πόρνες, γιατί έχει αρχίσει και βγαίνει και αυτό, ότι όσοι έχουμε κάνει καριέρα, έχουμε καταφέρει αυτή τη δουλειά και είμαστε 30 ή 32 χρόνια ή 33 χρόνια, όπως εγώ, σε αυτή τη δουλειά, κάτι έχεις κάνει κι εσύ. Δεν είναι κακό να κάθεται όλος να το λέει. Το θέμα είναι ότι το σκέφτεται και σταματάει να έρχεται να σε βλέπει, γιατί σε θεωρεί ότι δεν είσαι σωστός. Λοιπόν, πρέπει, είναι στα χέρια μας, Πρόεδρε, εμείς, αν θεωρούμαστε προοδευτικοί, να κάνουμε μια μεγάλη κίνηση. Να βγάλουμε μπροστά τους ανθρώπους που πραγματικά είναι φωτεινά παραδείγματα για τη δουλειά μας. Δεν θα πω ονόματα, είπα δύο ήδη, δεν θα πω άλλα ονόματα, γιατί μπορεί να στενοχωρήσω κάποιους ανθρώπους, αλλά πρέπει το 98% να φωτιστεί γι' αυτό έναντι του 2% το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό τώρα όσον αφορά το ελληνικό και εγώ επίσης. Αυτό το Me Too. Σε ό,τι αφορά τώρα το επάγγελμά μας, καταρχήν ο τίτλος ηθοποιός στην εποχή του COVID είναι συντακτικά λάθος όλο. Δεν υπάρχει. Πραγματικά. Γιατί νιώθουμε ότι πέρα από το ότι δεν είμαστε απαραίτητοι. Ναι. Είπε κάποιος κάτι. Όχι, όχι, εντάξει, τίποτα. Γελάσαμε με αυτό που είπες. Συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Για να θυμίσουμε λοιπόν, και ο Σπύρος ο Μπίλας το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους, γιατί είναι χρόνια εκεί της επάλυξης, ότι οι συλλογικές κυκλαδικές, από τη στιγμή που καταργήθηκαν, θα κάνανε πάρα πολλά χρόνια να επανέλθουν. Θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, μέχρι να ξαναέρθουμε σε μια κανονικότητα, συγγνώμη που έβρισα, συγγνώμη για τη λέξη, για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε σε μια γραμμή που θα κινεί τα νήματα πιο εύκολα σε μια πεπατημένη. Εγώ, όσες φορές έχω πάει παραγωγός, χρειαζόμουν τη συλλογική, την κλαδική, για να μπορώ να ξέρω τι budget θα κάνω όταν θα βγάλω μια περιοδία το καλοκαίρι. Έρχεσαι να μιλήσει με ηθοποιούς οι οποίοι δεν ξέρουν πια και ήδη τι να ζητήσουν όταν πρέπει να μιλήσει οικονομικά μαζί τους. Εγώ, όσες φορές έχω κάνει παραγωγή, προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος στις αμοιβές, ειδικά στους νέους ηθοποιούς, και νομίζω πως τα κατάφερα. Τι γίνεται όμως τώρα? Αυτό είναι τώρα στην καλή μου θέληση. Αν κατεστρεφόμουν, δεν θα είχα να τους πληρώσω, Πρόεδρε, και θα έπρεπε απλά, χωρίς καμία βοήθεια πουθενά, να μου κλείσει η τράπεζα τους λογαριασμούς.
ή μάλλον ο ΕΦΚΑ, του λογαριασμού στην τράπεζα, το έχω πάθει αυτό, να πηγαίνω να βγάλω λεφτά και να μην μπορώ να ανοίξω το λογαριασμό για να πληρώσω τους τοπιούς. Γιατί έπρεπε, δεν πλήρωσα κάποια λεφτά στον ΕΦΚΑ ή στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕ κάποτε, ας πούμε, παλιά. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ίσως να μην αφορούν τον πάρα πολύ κόσμο, αλλά πρέπει, Πρόεδρε, να ξέρουμε ότι αφορούν όλα αυτά τα θέματα κάτι που είναι η ανάσα του κόσμου, που είναι η αναπνοή, που όταν τραγουδάει η Τάνια μου, τραγουδάω κι εγώ από κάτω μαζί της. Και έχω ανάγκη να είμαι εκεί, να ενωθούν οι ανάσες μας. Άντε, έστω να τη δω στην τηλεόραση να τραγουδάει. Κάτι να κάνω πάντως, το οποίο να συμμετέχω σε κάτι το οποίο είναι καλλιτεχνικό. Βλέπω τα παιδιά που παίζουν τηλεόραση τώρα και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εκεί. Βλέπω να κάνουν κάτι. Του συμβαίνει κάτι. Εμείς ετοιμάζουμε μια παράσταση για το καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολη η περίοδος. Ναι, αλλά δεν ξέραμε και στις αρχές του Οκτώβρη, στις 4 του Οκτώβρη, αν θα ανοίξουμε στις 8, 4 μέρες πριν λήξει το τότε lockdown, κανείς δεν ενημέρωσε. Βρε, παιδιά, ξέρετε, θα πάει 10 μέρες παρακάτω. Γιατί εμείς πρέπει να συγκροτηθούμε σαν άνθρωποι. Να ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε το μαγαζί μας την ώρα που κάνουμε τις πρόοδες.